Ακολουθούν οι ειδήσεις σε τίτλους. Πέντε είναι οι κατηγορίες προτεραιότητας των πολιτών που θα εμβολιαστούν κατά της νέας γρίπης, όπως καθορίστηκαν από το Εθνικό Επιστημονικό και Επιχειρησιακό Συμβούλιο για την Πανδημία Γρίπης, βάσει της επικινδυνότητας που διατρέχει να νοσήσει η κάθε ομάδα. Δεν επαρκούν τα εμβόλια που έχουν παραγγελθεί για να καλύψουν το σύνολο των πολιτών της χώρας. Έχουμε παραγγείλει 8 εκατομμύρια δόσεις που καλύπτουν το 36,5% του πληθυσμού, αφού για τον καθένα χρειάζονται 2 δόσεις. Επίσης, έχουμε κάνει εκδήλωση ενδιαφέροντος για όλο τον πληθυσμό, διευκρινίζει ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, Πάνος Ευσταθίου. Βασικό κριτήριο στις αιτήσεις αξιολογήσεις δημοσίων υπαλλήλων θα είναι η προσωπική συνέντευξη, όπως ορίζει το προσχέδιο του σχετικού προεδρικού διατάγματος που δόθηκε προς διαβούλευση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επικοδομητική ήταν η συνάντηση μεταξύ του Υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Μπεκίρη και του Δημάρχου Διακοπτού Τάκη Βασιλείου σχετικά με το αίτημα του Δημάρχου για αλλαγή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής ώστε να μην διχοτομούνται οι οικισμοί. Η τελική όμως απόφαση εξαρτάται από το υπεχοδέ, όπου και προβλέπεται συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών. Έργα ύψους σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ δημοπρατούνται στους Δήμους Ευπαλίου, Γραβιάς, Δεσφίνας και Τολοφόνας του νομού Φωκίδας έως τις 15 Νάτου του 2009. Προωθούμε την αηφοροανάπτυξη, τόνισε ο νομάρχης Φωκίδας Νίκος Φουσέκης. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον πολιτιστικό πάρκο Θερβάντες, στο λιμάνι της Ναυπάκτου, η έκτη γιορτή βιβλίου, στην οποία παρουσιάστηκαν 26 νέες εκδόσεις συγγραφέων από την ευρύτερη περιοχή. Διοργάνωσε και φέτος ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιλιαδούς με μεγάλη επιτυχία την βραδιά παραδοσιακής μουσικής, στην οποία συμμετείχαν πλήθος κόσμου, ενώ το παρόν έδωσαν και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.